Όπως καταλάβατε είναι ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα κάνει κάτι τέτοιο. Γεια σας, take it serious. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σας, take it serious, λέμε. Γεια σας, take it serious. Σήμερα θα κάνουμε unboxing. Ένα Lenovo προϊόν! Το K3 Lenovo είναι. Note. Lenovo K3 Note. Λοιπόν, αυτό είναι το η συσκευασία και ήρθε μαζί με αυτό ένα ταπτοράκι για ευρωπαϊκή φάση. Το παραγγείλαμε από το Gearbest και ήρθε μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά πληρώσαμε τα μαλλιοκέφαλά μας από το Europe Warehouse. Πόσο βγήκε? 180. Όχι, 170. 180 μέσα στο PayPal. Ενώ παίζει 140... Κάπου εκεί. Αλλά υπό Europe Warehouse ήρθε σε 5 μέρες. 140 από Κινέζικο Warehouse. Ναι. Λοιπόν, να το ανοίξω. Το ανοίγω. Άνοιξε το και θα λέμε τα χαρακτηριστικά παράλληλα. Ναι. Εσύ άνοιγε, εγώ θα λέω. Δέστε το κουτί, έχει τίποτα. Το κινητό. Το κινητό, αλλά το αφήνω στην άκρη για μετά. Έτσι. Δέστε το κουτί, έχει την μπαταρία. Εδώ κάποιες προσφορές 120 young, young. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. League of Legends. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν το ξέρω αυτό. Οδηγίες χρήσης για πρώτη φορά, όλες στα ελληνικά. Αυτό πρέπει να είναι η εγγύηση. Ναι. Κινέζικα δεν ξέρεις, τέλειο. Τι σας σπουδάσαμε. Λοιπόν. Τι λέει, θα πούμε αργότερα εδώ. Λέει ξεκάθαρα πράγματα. 64-bit, Wi-Fi, 16GB ROM, 2GB RAM. Τι έπαθες ρε? Δεν ξέρω, κάτι έγινε. Ο φορτιστής, καλωδιάκι. Για να δούμε, είναι... πόσα μέτρα είναι. Κάνα μέτρο εγώ το κόβω. 1,2 μόνο. Θα βγεις τώρα! Τόσο κλασικά, κάνα μέτρο. Κάνα 80 εκατοστά, ούτε μέτρο. Φορτιστής τι λέει, πόσα μιλιαμπέρ? Κοντά στα 2000, είναι ο κλασικός. 5,2 μόνο, τι 2. 2000 mAh στα 5,2. Και σε συνδυασμό με αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Κάτι μόνο στόχο. Πάντω, εγώ γενικά που είχα ξανά Lenovo, είμαι πολύ ικανοποιημένο από τα αξεσουάρ. Είναι πραγματικά πολύ ποιοτικά. Είναι κίτρινο, το κίτρινο. Είναι πιο οικονομικό και γρήγορο. Έχει καλύτερο επεξεργαστεί από τα υπόλοιπα. Και καλύτερη επιλογή. Όσο θα ανοίξει, εγώ θα λέω τα χαρακτηριστικά του. Φοράει τον επεξεργαστή MTK6752, 64-bit, 8-πύρινο στα 1,7 GHz. Κάρτα γραφικών. Έχει και SD card και δύο δίκαρτο. Ναι, είναι δίκαρτο και παίρνει και microSD, έτσι. Ναι. 4G είναι. Κάρτα γραφικών. Σπάστο ρε, Στέλιο, σπάστο. Το Subaru, κανόνισε. Κάρτα γραφικών 760. 2GB RAM, 16GB ROM. Android 5.0. Android. Και 4G όπως είπαμε, πάμε για το πρώτο boot. Μπαταρία πόσα μιλιαμπέρ είναι? 3000. 3000. Γενικά καλά χαρακτηριστικά. Να τώρα άνοιξε κιόλας τι έκανε. Κάμερα 13MP πίσω. 5 μπροστά. 5 μπροστά, να το δούμε λίγο γύρω γύρω. Ναι. Τι θες να δεις? Τι θες? Εσύ θες. Κάνε εγώ τι. Πώς το θες? Λοιπόν. Το power button και η φωνή στο πλάι. Πάνω κάτω, volume up, volume down. Πίσω. Τίποτα, το ηχείο. Κάμερα εδώ πάνω αριστερά. Flash. Διπλό flash. Διπλό, α ναι. Διπλό flash και το μικρόφωνο αυτό εδώ πέρα. Εδώ ήταν το μικρόφωνο. Έχει δύο μικρόφωνα, έχει και μπροστά και πίσω. Έλα ρε, εδώ δεν έχει. Το άλλο το μικρόφωνο που είναι εδώ κάτω, δηλαδή. Είναι κάπου εδώ, για εδώ. Άνατ, έλα ρε. Κάμερα εδώ πέρα πάνω. Και το βίσμα είναι πάνω, φορτίζει και το USB και το. Ναι, πάνω, mini jack. Μαλακία λίγο αυτό. Με το πάνω. Δεν μ' αρέσει προσωπικά, αλλά. Εμένα μ' αρέσει τέλειο. Εγώ δεν γουστάρω, ρε Μίτσο. Και το καπάκι είναι πλαστικό, αλλά έχει έτσι μια ωραία μεταλλική αίσθηση γενικά. Ωραίο. Τι θέλω να βάλω, κάτι να παίζει. Έχει μουσική. Είναι 5,5 inches, full HD οθόνη του. Hello, μόνο Adele hello έχει κάμα. Κόπηρα, κλείστο. Αν το γυρίσει ανάποδα. Βλέπει για παρά. Ναι, δεν ακούει δυνατά. Η οθόνη του φαίνεται πολύ καλή και από γωνίες θέασης. Είναι Full HD IPS όπως είπαμε. Πατάς εδώ, παίρνει τα πάντα. Κάνει, φτιάχνει. Πολλά πράγματα. Γωνίες, μια χαρά. Τέλεια η οθόνη. Πολύ καλή η οθόνη. Πραγματικά, όντως είναι πολύ καλή. Στο βάρος πώς σου φαίνεται? Πανάλαφρο.
Πολύ ελαφρύ, ρε. Είσαι ψεύτικο, νομίζω ότι είναι. Θα νόμιζα σαν να ήταν ψεύτικο. Αν δεν μου το λέγανε δηλαδή. Ότι μου το έφερε ο Κινέζος. Κατάλαβα, κατάλαβα. Σαν να ήταν ψεύτικο μου φάνηκε εκείνη τη μέρα που το κράτησε. Κλείσε την οθόνη. Τι έχει, τώρα δεν έχουμε βάλει τέτοια για να μπούμε σε κανένα Facebook να δούμε πόσο. Αυτό ήταν το stock όπως ήταν οι εφαρμογές. Ναι. Και το μενού και αυτά, για να δούμε τι έχει. Θέματα με λίγα λόγια, ημερολόγια, συλλογή από τέτοια. Είναι το UI της LG το οποίο βασίζεται στο Android 5. Android όπως είπαμε. Ποιοι είναι αυτοί, ρε. Ραδιόφωνο. Έχει ραδιόφωνο. Το οποίο μόνο παίζει χωρίς τέτοιο. Θα το δει μάσκα. Όχι. Για βάλτε ακουστικά λίγο. Βάλτε ακουστικά. Έξοδος. Όχι. Έξοδος από το FM. Θα μου κάνω στα ακουστικά τώρα πώς την είδες. Ναι, τον τρελό. 103,3 βάλτε. Θα μου κάνω στα ακουστικά, ρε. Όχι, εδώ παίζει. Όχι, τώρα ακούγεται πολύ πιο δυνατά. Μην πεις ότι έπεσε. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Από 10 εκατοστά έπεσε. Έλα ρε μαλάκα με το λες. Καλά, κάνουμε έναν επίλογο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι value for money. Αλλά για τα 140 τέτοια, για τα 180. Για τα 140 σίγουρα. Στην Ελλάδα θα το βρείτε πολύ πιο ακριβά. Πόσο κάνει, το έχεις δει. 250 νομίζω. Κάπου στα 250. Οπότε αν μπορείτε να αγοράσετε από εκείνα τώρα με capital control λίγο δύσκολο, αλλά αν έχετε τη δυνατότητα, αξίζει και με το παραπάνω τα λεφτά του. Είναι πολύ γρήγορο. Πολύ καλή οθόνη, ωραίος ήχος, ωραία κάμερα. Τι άλλο να θέλετε πάνω κινητό, ρε Στέλιο? Τι άλλο? Lenovo, Levono. Levono και εκτός από αυτό έχει και πολύ καλό community στο Nidrom και δεν ξέρω XDA. XDA. Εγώ βασικά γι' αυτό το πήρα, επειδή είναι ένα δημοφιλές μοντέλο. Οπότε σε κάνα χρόνο που θα αρχίσει να το βγάλει τα λεφτά, θα το περάσουμε και μια ROM. Που σίγουρα θα έχουν βγει κι άλλες. Αν και δεν είναι καλό να παίζετε γενικότερα με αυτά, εντάξει. Αλλά όσοι γουστάρτε θα βρείτε πολύ πράγμα για καινούργιες ROM κτλ. Ένας λόγος δηλαδή που τα πήραμε είναι και αυτός. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ciao. Κράτα λίγο από εδώ από τη γωνία. Θα γίνει μαλακή εδώ, θα πέσει. Και παίξει το γύρω γύρω, καταλάβει. Αχ, θα πέσει Δημήτρη. Αχ, θα... Τι τις θέλαμε, τις σκοτεινές λήψεις τα λέμε. Ωραίο είναι ρε, μ' αρέσει. Αρέσκει μου. Αρέσκει και εμένα με αρέσκει. Τι να βάλω για thumbnail. Πώς το βάλω. Βάλε μια βυζιά. Βάλε ένα κόλλο. Ε.